Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στον τραπεζικό κλάδο τον τελευταίο καιρό, αφού οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προχωρούν σε πώληση των θυγατρικών τους εντός και εκτός συνόρων. Τι σημαίνει αυτό? Μαζί μας η Βάσο Αγγελέτη. Γεια σας, Τέτα. Πραγματικά βλέπουμε τις τράπεζες να επιστρέφουν στις βασικές τους δραστηριότητες, δηλαδή στο core banking, που δεν πρόκειται για κάτι άλλο από τον δανεισμό της χορηγής της πιστώσης. Αυτό πραγματοποιείται εν μέρη αναγκαστικά για τις τράπεζες στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης που έχουν συνάψει με την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτού ανακεφαλαιοποιηθούν στο τέλος του 2015. Βλέπουμε λοιπόν την τελευταία μεγάλη ενέργεια σε αυτό το πεδίο να πραγματοποιείται με την πώληση της Grivalia στην Fairfax. Πέρασε ουσιαστικά το 51% στο στρατηγικό επενδυτή της Eurobank, ενώ στην εταιρεία κινήτων της Eurobank μπήκε ως επενδυτής και η PIMCO, που αποτελεί το μεγαλύτερο διαχειριστή ομολόγων παγκοσμίως. Επίσης, μεγάλη πάλι πώληση ήταν της Εθνικής Ασφαλιστικής, από την Εθνική Τράπεζα, η οποία πέρασε στα χέρια της κοινοπραξίας Calamos Exim, της Αμερικανικής κοινοπραξίας, και ουσιαστικά σηματοδοτεί την αποχώρηση των ελληνικών τραπεζών από τις δραστηριότητες εκτός του τραπεζικού κλάδου, όπως είναι εταιρείες ακινήτων, ασφαλιστικές και άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, βλέπουμε και αποχώρηση από τα Βαλκάνια και τις άλλες γειτονικές χώρες, όπου οι τράπεζες πραγματοποίησαν μεγάλες επενδύσεις και σημαντικά κέρδη την προηγούμενη δεκαετία, αναγκάζονται όμως τώρα ουσιαστικά να συμμαζέψουν το χαρτοφυλάκιό τους, να ξηγιάνουν τις δραστηριότητες τους παράλληλα στο πεδίο των κόκκινων δανείων, με σκοπό να αυξηθεί η ρευστότητά τους, ώστε να μπορούν να δανείζουν στην ελληνική οικονομία, στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες, και ταυτόχρονα να μπορούν να είναι σε καλή θέση να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ούτως ώστε να είναι έτοιμες για τα stress test του 2018. Βλέπουμε λοιπόν και την Τράπεζα Πειραιώς να υπόσχεται χορηγήσεις 5 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο μέχρι το 2020, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2020 που έχει παρουσιάσει, ενώ και η Alpha Bank έχει ουσιαστικά αποδεσμευτεί, έχει ρευστοποιήσει τις θέσεις στο εξωτερικό, και προχωρώντας και αυτή στο ίδιο πνεύμα και εστιάζοντας τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες.